Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, είναι η κορυφαία διαδικασία λειτουργίας της περιφέρειας, αλλά και γενικότερα όλων των πληθυσμών, όταν γίνεται ένας απολογισμός. Ο απολογισμός γίνεται για τους πολίτες, διότι αυτός είναι και ο μοναδικός μας εντολές. Από εκεί πήραν εντολή με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και αυτές υπηρετούν. Όπως θα δείτε, και πρέπει να ενημερώσω και τους πολίτες διαμέσου εσάς, ο απολογισμός θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, στη λεπτομέρειά του, ξεπερνάει τις 2.000 με 3.000 σελίδες, θα περιγράφει αναλυτικά όλα τα έργα, όλες τις δράσεις μας, όλες μας τις αποφάσεις, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις αρμοδιότητές μας, γιατί εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από τις αρμοδιότητες. Βγαίνουμε μπροστά, διεκδικούμε πράγματα προς όφελος της περιοχής μας. Την προηγούμενη περίοδο και μέσα στο 2016 θα σας θυμίζω ότι η αντιπολίτευση θέλησε να επιβάλλει για του κυτρινισμού και μιας από μια στήρα αντιπολίτευση διαδικασίες και θέματα τα οποία δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Και αυτό διαψευόταν από τις εξελίξεις. Ξεκινώ και λέω. Λέγανε ότι δεν θα γίνει η πέμπτη μονάδα. Όπως ξέρετε, η πέμπτη μονάδα χτίζεται. Θα υλοποιηθεί η διεκδίκησή μας για τη σχολή πυροσβεστών. Οι πυροσβέστες φυτούν. Θα έρθουν εδώ τα τοξικά απόβλητα, τα οποία αυτοί τα φέρνανε. Με τις δικές τους συνενέσεις, το δικό τους τον κυβερνήσιο, τον προηγούμενο. Τα αποτρέψαμε και αυτά. Και άδεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και άδεια των πολιτικών αποφάσεων. Και μπορώ να σας λέω μια σειρά από ακόμη πράγματα. Προσφάτως υλοποιήσαμε το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Μας είπαν ότι θα πάμε φυλακή. Ακούσαμε απίστευτα πράγματα. Σήμερα αυτή η πρωτοβουλία μας χάνει μόνο όχι μόνο τις αποδοχές του επιχειρηματικού κόσμου, όχι μόνο της χώρας, αλλά όλης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με αναφορά στις συνεδρίες όλες τις εφημερίδες της Ευρώπης, με ενημέρωση στο γραφείο του κυρίου Γιούγκερ και με τοποθέτηση του κυρίου Σκινάκη. Μπορώ να μιλάω και να λέω και άλλα πράγματα. Ένα πράγμα πρέπει να κρατήσετε και να κρατήσουν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Ότι αυτή η περιφέρεια πρωτοχωρεί με τους δικούς της ανθρώπους, τεκμηριώνει και φέρνει αποτελέσματα. Η περίοδος της προετοιμασίας της διαβούλευσης έχει ολοκληρωθεί. Η εσωτερική λειτουργία και με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει ολοκληρωθεί. Συμμετέχουμε στην Παγκόσμια Συμμαχία και αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη. Στη λογική λοιπόν τώρα της συναπόφασης, το επόμενο διάστημα εξειδικεύουμε τις δράσεις μας, διότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα του χθες, διότι εμείς παραλάβαμε στην ολοκλήρωση του ανεπιχειρησιακού πρόγραμμα, ενώ το ΕΣΠΑ, και μπορέσαμε και το υλοποιήσαμε, το φέραμε εις πέρας και δεν υπεβαρύναμε ούτε ένα ευρώ τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, κάτι που κάνουν οι άλλες περιφέρειες. Στο πρόγραμμα που διαχειριζόμαστε εμείς, έχουμε πετύχει την πλήρη απορροφητικότητα που έχουμε διασφαλίσει και την προχρηματοδότηση που υπήρχε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, τι έχουμε το επόμενο διάστημα? Συγκεκριμένους σχεδιασμούς, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, συγκεκριμένο πλέον επιχειρησιακό σχέδιο, όχι μόνο με βάθος τετραετίας, πενταετίας και ετήσιο αναλυτικό πρόγραμμα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς δεν θα κουραστούμε να συζητάμε με τους πολίτες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Γιατί δεν θεωρούμε εμείς ότι είμαστε πάνω από όλους. Είμαστε κάτω από όλους, υπηρετούμε τους πολίτες και με αυτούς θα συναποφασίζουν. Και επειδή ακούω κατά καιρούς να λέγονται διάφορα, ότι δεν έχουμε σχέδιο, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Αν δεν είχαμε σχέδιο, αν δεν είχαμε τεκμηρίωση, προς τι όλα αυτά τα αποτελέσματα που καταγράφονται? Ξέρετε πουθενά στη χώρα να ανοίγουν νέες σχολές ανωτάτου επίπεδου? Μόνο κλείνουν. Μόνο στη Δυτική Μακεδονία ανοίγουν. Ξέρετε πουθενά στη χώρα να ανατρέπονται πολιτικές που χθες των αδικαιών που πνίγαν τις κοινωνίες και τις συγγνώμενε, ακόμη και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα της ζωής τους? Μόνο στη Δυτική Μακεδονία αποτρέπονται αυτές οι πολιτικές. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα κρατήσουμε, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα, βεβαίως σε μια δύσκολη συγκυρία, αισιοδοξίας όλων, διότι με αυτή την τακτική, με ενότητα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα και το αύριο.